Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε λιγότερο από 48 ώρες εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει η Ελντοράντο Γκολντ στην κυβέρνηση, ώστε να εκδοθούν και όλες οι υπόλοιπες άδειες οι οποίες εκκρεμούν για να συνεχιστεί η επένδυση. Για περισσότερα, ο Κώστας Κετσίτσης. Καλησπέρα. Δεν τα πράγματι, το τελεσίγραφο το οποίο έβρισε στις 11 Σεπτεμβρίου η εταιρεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην κυβέρνηση γενικότερα για την έκβαση όλων των απαραίτητων αβιών για τα έργα της Σκουριές και στην Ολυμπιάδα εκπνέει. Τα στελέχη λίγες ώρες πριν, τα στελέχη της εταιρείας διαμηνύουν ότι αν μέχρι το βράδυ της 21ης Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι αύριο το βράδυ, δεν έχει εκβαθεί και η τελευταία άβια η οποία εκκρεμεί, ουσιαστικά θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή το πρωί την αναστολή των επενδύσεων, το πάγωμα όλων των εργασιών και βέβαια τις απολύσεις, θα ξεκινήσουν και απολύσεις των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση προχώρησε τις τελευταίες μέρες στην έκβαση κάποιων αβιών οι οποίες εκκρεμούσαν, αλλά ουσιαστικά μένει μια πολύ σημαντική άβεια για το ρυχείο στις Σκουριές, η οποία δεν έχει εκβαθεί ακόμα, η οποία είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία για να προχωρήσει το έργο της, το οποίο το βλέπει ενιαία, παρόλο που το έργο της Ολυμπιάδας μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Από την πλευρά της κυβέρνησης, τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης, όσο και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταφάκης, διαμηνύουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να απειλείται και διαμηνύουν ότι δεν τους ενδιαφέρει η βιορία, η προφεσμία η οποία έχει δώσει η Ελντοράντο Γκολντ. Οπότε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Η Ελντοράντο Γκολντ εντωμεταξύ είναι μια εταιρεία η οποία έχει χάσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Η μετοχή της έχει πέσει, έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 40% μέσα σε 6 μήνες. Και η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να κλείσει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον το κεφάλαιο Ελλάδα. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι και οι επενδυτές το επικροτούν, δεδομένου ότι η μετοχή της τελευταίες μέρες, αυτό το διάστημα δηλαδή που γίνεται η συνεννόηση με την κυβέρνηση, έχει τσιμπήσει κάπως, τόσο στο χρηματιστήριο του Καναβάου, όσο και στο. Παίζουν ένα τελευταίο χαρτί. Από την άλλη, η ελληνική κυβέρνηση εμένει στις στάσεις της και μένει να δούμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η εξέλιξη, θα ξέρουμε σε πάρα πολύ λίγο.